Το λόγο έχει ο κύριος Γεράσιμος Μπαλαούρας που προεδρεύει της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρε, υπάρχει μια λατινική φράση που οι ρίζες κρατάνε από τον Πλάτωνα «Pacta sunt servanda», δηλαδή οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Η Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, είναι γνωστό ότι έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της. Όμως, πολλά βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Χθες βράδυ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας μίλησε ότι αν το Δουνουτού δεν συμμετάσχει στο πρόγραμμα το ελληνικό, ο κύριος Σόιμπλε θα εισηγηθεί έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Δηλαδή, επαναφέρουμε κύριε Μοσκοβισή και κύριε Γκουαλντέρη, επαναφέρουμε ξανά το Brexit. Εναλλασσόμενος ρόλος του καλού και του κακού αστυνόμου. Μάλλον εδώ δεν ισχύει αυτό, διότι είναι όλοι, σχεδόν όλοι κακοί αστυνόμοι. Τώρα που η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ, βγαίνει από την κρίση. Όλοι οι διεθνείς οίκοι μιλούν για ανάπτυξη γύρω στο 2,5 με 2,7% μετά από έξι χρόνια ύφεση. Δεν μιλάμε πια, για ορισμένους φυσικά μιλώ, για αλληλεγγύη και συνοχή. Τουλάχιστον όμως ζητάμε σεβασμό στις συμφωνίες. Αντίθετα, Κάποιοι υπονομεύουν τη θετική πορεία της χώρας μας. Οι πολίτες της Ευρώπης βλέπουν και κρίνουν τα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος μιας μικρής χώρας που βρίσκεται 7 χρόνια σε κρίση. Με ένα πληθυσμό που έχει ξεπεράσει το 35% στη φτώχεια. Που όλοι οι δείχτες έχουν βγει έξω από λάθη όπως έχει παραδεχτεί και το Δουνουτού αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί δικά τους. Οι πολίτες λοιπόν της Ευρώπης δεν θα επιτρέψουν να επαληθευτεί η παροιμία όταν τσακώνονται τα βουβάλια, στην προκειμένη περίπτωση το Δουνουτού με ευρωπαϊκούς θεσμούς, την πληρώνουν τα βατράχια γιατί η Ελλάδα δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του βατραχιού και να ποδοπατηθεί από τα βουβάλια του Δουνουτού και της, euh, των θεσμών. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Merci, la parole Σας est... ευχαριστώ.